και η δημιουργία του χώρου αυτού στο κέντρο το 2017 δημιούργησε δύο διαφορετικές ομάδες της οργάνωσης μέσα στην πόλη. Η μία ομάδα ήταν η ομάδα που δούλευε στα προγράμματα και ήταν στην Ανοπόλη, στο γραφείο μας, και η άλλη ομάδα βρίσκονταν στο νέο κτίριο των εθελοντών στο κέντρο της πόλης. Εμείς όμως έχουμε μάθει να δουλεύουμε σαν ομάδα, έτσι γινόμαστε δημιουργικοί και πιο πολύ καινοτόμοι. Οπότε πήραμε την απόφαση το 2018 να ψάξουμε έναν χώρο όπου θα συστέγαζε πάλι όλα τα μέλη της ομάδας και θα ήταν και ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούσαμε στον παλιό μας χώρο. Μετά από ένα διάστημα ψαξίματος, τελικά βρήκαμε έναν χώρο, ένα πολύχρωμο χώρο, ο οποίος προηγουμένως από εμάς ήταν γκαλερί. Έτσι, κάναμε το μεγάλο βήμα και με κάποιες παρεμβάσεις στο χώρο, τον Οκτώβριο του 2018, η U.S.B. άνοιξε την καρδιά της στο κέντρο της πόλης. Έγιναν τα εγγένεια του νέου πολυχώρου της Balkan Heart. Πιο έντονη η παρουσία της μέσα στην πόλη. Πρώτα απ' όλα φέρνει πολύ νέο κόσμο από το εξωτερικό στη Θεσσαλονίκη, που αυτό το θεωρώ εκπληκτικό. Ξαφνικά νέοι της Θεσσαλονίκης έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν, να βγουν για καφέ, να γνωριστούν με νέους όχι μόνο από τα Βαλκάνια όπως ξεκινήσαμε, από την Ευρώπη έως πλέον και από όλο τον κόσμο. Συνεχώς υπάρχουν καινούργιες ιδέες. Κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή με έναν άνθρωπο, είτε είναι κάποιος από τα στελέχη της USB, είναι ένα από τα παιδιά που έρχονται με το πρόγραμμα του EVS στη USB, αναπτύσσεις νέες ιδέες, έρχονται και μπαίνουν σπόροι και φυτεύονται πράγματα σε δικές σου ιδέες. Και έτσι ναι, μονίμως εξελίσσεται και γίνεσαι όλο και πιο δημιουργικός. Οι άνθρωποι φέρνουν πλούτο μαζί τους. Αυτά τα 8 χρόνια που έρχομαι σε επαφή με τη USB, έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δημιουργική ομάδα, που απελευθερώνει τις δυνάμεις, τις ικανότητες, τα όνειρα των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων που έρχονται εδώ. Ακόμα και αν είναι για μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι θέλουν, μπορούν να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, να κάνουν πράγματα για την πόλη, να γνωρίσουν την πόλη, να γνωριστούν μεταξύ τους. Η εικόνα μου είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι πόσο μεγάλη αλλαγή έχω δει σε άτομα που ήρθαν στη USB δειλά, πολύ εσωστρεφή, και πώς μέσα από τα προγράμματά της κατάφεραν πραγματικά να ανθίσουν, κατάφεραν να βρουν ένα νέο επαγγελματικό δρόμο, κατάφεραν πραγματικά να μεταμορφωθούν και να αλλάξουν και τη δική τους ζωή και τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος για μας που δουλεύαμε στη USB, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Η πιο σημαντική στιγμή κατά τη δουλειά μου στη USB είναι εκείνη η στιγμή λίγο πριν φύγει ο εθελοντής για να πάει πίσω στη χώρα του, όταν μου λέει ευχαριστώ για την εμπειρία που είχε και για την ευκαιρία που του δώσαμε, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου, για να αναπτυχθεί προσωπικά, να αποκτήσει skills και να αλλάξει, να αναπτυχθεί σαν άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό ένας νέος να σου λέει ευχαριστώ και να το εννοεί. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις την ευκαιρία σε έναν νέο να πετύχει κάποιους από τους στόχους του και να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί σαν άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ένας πολύ οργανωμένος φορέας και το γεγονός ότι κλείνει τα 10 χρόνια φέτος το δείχνει. Αν παρακολουθήσει και κάποιος την πορεία του, δηλαδή από που ξεκίνησε, ακόμα και από το χώρο που ξεκίνησε και που στεγάζεται σήμερα, είναι απίστευτο αυτά που έχει κάνει. Οπότε είναι ένας αξιόπιστος φορέας, θα μάθει πράγματα, θα του δοθεί ευκαιρία επίσης να προσφέρει πράγματα, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας λείπει και αυτή η δυνατότητα, να μπορείς να προσφέρεις, να έχεις πράγματα να δώσεις και να θέλει κάποιος να τα πάρει. Οπότε ανεπιφύλακτα θα έλεγα, πάτε στη USB. Όπως τα κύματα της θάλασσας αφήνουν κάτι σε στεριά,
Έτσι πιστεύω ότι σε αυτά τα 10 χρόνια όλος ο κόσμος που έχει περάσει έχει αφήσει διάφορους θησαυρούς στην αμμουδιά μας. Αυτός ο φορέας από μια μικρή βαρκούλα που ξεκίνησε το 2008 έχει φτάσει μέσα από αυτό τον ωκεανό του χρόνου να έχει γίνει ένα μικρό καραβάκι. Πλέον νέα παιδιά έχουν αρχίσει να μπαίνουν στο τιμόνι, άλλωστε είμαστε μια οργάνωση για την νεολαία. Δεν θα έπρεπε να ήταν κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερος από παιδιά να είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση αυτού του φορέα. Νέα παιδιά μπήκανε, νέα παιδιά που φέρνουν νέες αλλαγές, νέες ιδέες, νέα οράματα, νέες προοπτικές για το μέλλον. Γιατί η νεολαία δεν είναι το μέλλον του τόπου, είναι το παρόν. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Πολλά τα σχέδια για το μέλλον, πολλές ιδέες, πολλές προτάσεις, πολλά όνειρα. Άλλωστε, πώς μπορούμε να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε? Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό από ένα όνειρο ξεκίνησε το 8 και έχει γίνει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που έχει υλοποιήσει τα όνειρα πολλών. Δεν μπορώ να σας πω πολλά, καθώς πλέον στο τιμόνι δεν είμαι μόνος μου, είναι πάρα πολλά νέα παιδιά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, επιβαστείτε κι εσείς σε αυτό το μικρό πλοίο και μπορεί και το δικό σας όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος του ντοκιμαντέρ, θα ήθελα να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που γίνεται πολύ συχνά. Για ποιο λόγο έχω επιλέξει τα προβατάκια για μασκότ της USB? Πλέον δεν τα βλέπουμε και πολύ συχνά τα προβατάκια σε διάφορα έντυπα ή στο σελίδα της οργάνωσης όπως ήταν παλιά, αλλά αυτό δεν πάει να σημαίνει ότι υπάρχουν και υπήρχαν. Λοιπόν, τα προβατάκια τα δημιουργήσαμε το 2011 από έναν εξαιρετικό γραφίστη και φίλο, τον Αλέξανδρο τον Ταγαρίδη, και είναι αυτά τα τρία εδώ, όπου είναι το US και το B, είναι οι μπουφκίτσες μου, έτσι έλεγα, τα οποία τα έχουμε σε διάφορα γραφιστικά να κάνουν διάφορα αστεία πράγματα, από το να πετάνε βέλη, από το να μοιράζουν φυλάδια, από το να γυρίζουν γύρω-γύρω τον κόσμο, και τα είχαμε και στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα και στα έντυπά μας. Επιλέξαμε τα προβατάκια γιατί το πρόβατο έχει δύο λόγους για μένα συμβολικούς. Ένα είναι ότι τα Βαλκάνια είναι μια κτηνοτροφική έτσι περιοχή, και δεύτερον γιατί το πρόβατο σαν ζώο, όταν ο βοσκός οδηγήσει να μπει το πρώτο πρόβατο μέσα στη στάνη, θα μπουν και θα ακολουθήσουν όλα τα πρόβατα από πίσω του. Αν το πρόβατο το πρώτο πέσει από τον γκρεμό, τα άλλα που ακολουθούν, έστω και αν έχουν χώρο να υπάρξουν, θα ακολουθήσουν το πρώτο και θα πέσουν και εκείνα. Άρα και εμείς προσπαθούμε, σαν το βοσκό, να οδηγήσουμε την νεολαία προς το καλό. Πίσω μου μπορείτε να δείτε ένα μικρό δείγμα από τη μεγάλη συλλογή που έχω από τα προβατάκια, τα οποία βέβαια έχουν ευθύνη με τον καιρό γιατί χάθηκαν στις μετακομίσεις, αλλά προσπαθώ να την μεγαλώσω, γίνεται παραπάνω, και όποιος με ξέρει, όποιο ταξίδι και γυρίσει, μου φέρνει πάντα από ένα προβατάκι να προσθέσω στην συλλογή. Είναι από διάφορες χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων και το καθένα από αυτά για μένα σημαίνει κάτι. Κλείνοντας το ντοκιμαντέρ, θα ήθελα να απευθύνω κάποιες ευχαριστίες. Αρχικά, να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με στηρίζουν από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα αυτόν τον οργανισμό. Να ευχαριστήσω όλα τα άτομα τα οποία έχουν περάσει από τη ζωή μου και από τον οργανισμό από τότε που δημιουργήθηκε. Να ευχαριστήσω τα άτομα τα οποία δέχτηκαν την πρόσκληση και μιλήσαν στο ντοκιμαντέρ για τα όσα είπαν για μένα και για αυτόν. Τέλος, να ευχαριστήσω τα άτομα τα οποία δουλεύουμε καθημερινά στον οργανισμό αυτή την περίοδο. Και για να μην ξεχάσω, γιατί το ξεχνάω, αλλά αυτός δεν με ξεχνάει ποτέ, να ευχαριστήσω τον Θεό που με στηρίζει και πιστεύει σε μένα. Μιας και η USB κλείνει λοιπόν εδώ τα 10 χρόνια λειτουργίας της, να πω την ευχή μου για το μέλλον. Η USB είναι το παιδί μου, είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε όταν ήμουν εγώ μικρός και το έχω δει να μεγαλώνει. Θα ήθελα να το δω να συνεχίζει την ζωή του, να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, να συναντά νέες προκλήσεις και νέους προορισμούς και ειλικρινά να μην ξεχάσει από πού ξεκίνησε. Γι' αυτόν τον λόγο κάναμε και αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί όποιος ξεχνάει, χάνεται.
10 χρόνια, λίγα δεν είναι? Για τα επόμενα λοιπόν 100 χρόνια θα ήθελα να ευχηθώ να συνεχίσει να προάγει τον πολιτισμό, να προάγει έννοιες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την, και την κοινωνία, αλλά προσφέρουν γενικότερα ευκαιρίες και σε νέους, αλλά να μπορεί να δημιουργεί projects τα οποία πραγματικά ανταποκρίνονται σε πολύ σημαντικές ανάγκες. Αν αυτό συνεχίσει να το κάνει, θα είναι επίτευγμα και πιστεύω θα παραμείνει στον χώρο. Για τα επόμενα 10 χρόνια εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι, όπως είναι. Είναι οι καλύτεροι, πάντα επιτυχίες και με μένα μαζί τους. Για τα επόμενα 20 εύχομαι όλα τα καλά, τα πάντα καλά στο USB και να συνεχίσετε το καλό σας έργο πάντα και παντού. Εύχομαι να υπάρχετε, γιατί η κατάσταση είναι πολύ ρευστή στην κοινωνία την ελληνική αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να μην χάσετε ποτέ το μεράκι και την αγάπη για αυτό που κάνετε. Εύχομαι ο Άρης να είναι καλά, γιατί είναι ο πυλώνας όλου αυτού και στηρίζει την όλη δραστηριότητα και σκέψη. Και εύχομαι πολλές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο. Βασικά εύχομαι πολλές εμπειρίες σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό, είτε ως EVS είτε ως εθελοντές που θέλουν να εξειδικευτούν πάνω σε διάφορα θέματα, γιατί ο Άρης γνωρίζω ότι παρέχει την ευκαιρία και σε Έλληνες να μάθουν κάτι παραπάνω στο θέμα του ραδιοφώνου ή του ντοκιμαντέρ ή τέλος πάντων να εξοικειωθούν με την όλη κατάσταση, δεν ξέρω, με την εμπειρία γενικότερα αυτού του να την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προγράμματα, τα οποία είναι κάτι θετικό. Δεν ξέρω βασικά αυτή τη στιγμή τι να πω, αλλά είναι αληθινό. Για τη USB εύχομαι τα επόμενα 10 χρόνια να είναι τόσο δημιουργικά και τόσο δραστήρια όσο ήταν και τα προηγούμενα 10 και να γιορτάσει ξανά τα 20 χρόνια της με τους παλιούς ανθρώπους, με τους πρώτους εθελοντές που συμμετείχαν στα προγράμματά της και φυσικά με τους καινούριους. Εύχομαι η USB να αγγίξει τα διπλάσια άτομα από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, να τους ανοίξει νέους ορίζοντες και να τους μείνει εξομνημόνευτη. Για τα 10 γενέθλια της USB εύχομαι αυτά τα 10 χρόνια να γίνουν και άλλα 10 και άλλα 10 και άλλα 10 και άλλα 10 και στην πραγματικότητα είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν, διότι η ομάδα που δουλεύει στη USB είναι όλοι πολύ δεμένοι μεταξύ τους, είναι πολύ δημιουργικοί και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να δημιουργούν υπέροχα πράγματα τόσο για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την καρδιά μου λοιπόν εύχομαι στη USB που την αγαπώ πολύ χρόνια πολλά. Ελπίζω να μην είναι μόνο 10, να είναι άλλα 100 χρόνια, να συνεχίσει η USB έτσι δυναμικά και να κάνει καινούργια πράγματα όπως τα ανοίγματα που κάνει τώρα και πραγματικά εύχομαι σε όλους τους νέους να μπορέσουν να ζήσουν τις εμπειρίες που έζησα εγώ. Δηλαδή θα τους μείνουν για πάντα χαραγμένες. I wish to Aris and to USB to continue doing what they are doing because they are doing it well and not to stop in front of any difficulties that they need. Because it's totally normal and I'm wishing them to keep their halara mood. I really like it, I love it. I love it about Greece and the Greek people. And keep going and come to Bulgaria. Well, I want to say to Aris and to all the guys from the team and to Ioana, Christina, everybody else who was with me, I love you guys, I really miss you, even if we didn't see each other for such a long time, I promise. I will come visit. I want to say to Aris mostly, Aris, you're very special. You have a special Balkan soul and you have a special place in my heart with this experience, yes, that you both gave us. I think I just, first of all, I want to wish you to keep working hard as you're working. I wish that you will one day celebrate 10 times per 10 the birthday of USB, you lovely sheep. I know. And I just, I wish you to keep uniting people and doing these exchanges in an amazing way, to be healthy, to listen to you, what your mom and dad tells you, and just, keep up the good work. You're great. Just keep doing what you do. And we love you. And yes. Kisses. Kisses, USB. Mwah.
Εύχομαι να συνεχίσει το έργο που κάνει, να είναι ανοιχτή σε όλους τους νέους, να μην αλλάξει χαρακτήρα, να είναι αυθεντική και να βοηθάει όλους τους ευάλωτους ο ανθρώπους αυτό. Θα ήθελα να δώσω μία ευχή στη USB. Την έχω ζήσει σε πολλές φάσεις, διαφορετικές φάσεις. Την είδα να μεγαλώνει, την είδα να γίνεται δυνατή και όλο αυτό που βλέπω να έχει γίνει είναι κάτι το οποίο με ενθουσιάζει, χαίρομαι, οπότε θέλω να συνεχίσει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει, γιατί τα άτομα που δουλεύουμε όλοι εδώ πέρα όντως αγαπάμε αυτό που κάνουμε και όντως μας αρέσει αυτό που έχει γίνει. Οπότε εύχομαι να συνεχίσουμε με αγάπη μεταξύ μας, να έχουμε κατανόηση, να είμαστε καλά, και εννοείται, και μαζί. Οπότε χρόνια πολλά USB. Σε ευχαριστώ που είμαι μέλος σου. Φιλάκια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια δημιουργικά, χρόνια όμορφα. I wish you χρόνια πολλά. I really hope USB will keep on organizing so many projects and events and giving the opportunity to hundreds and hundreds more of youngsters to join their project, to join their activities, to improve themselves and learn through meeting other people. Εύχομαι στα επόμενα χρόνια αυτό το γραφείο, αυτός ο φορέας και οι άνθρωποι που το απαρτίζουν να συνεχίσουν να δίνουν τόσες και ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους νέους της πόλης μας, της χώρας μας, αλλά και τους νέους του εξωτερικού που φιλοξενούμε εδώ. Γιατί θεωρώ ότι τα προγράμματα τα οποία, οι ευκαιρίες οι οποίες δίνουμε στον κόσμο, στους νέους, είναι πολύ σημαντικές για την προσωπική τους ανάπτυξη και για την πορεία τους σαν άνθρωποι αλλά και σαν επαγγελματίες στο μέλλον. Θεωρώ ότι η μη τυπική μάθηση και τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά και οι μηχανισμοί που έχει αναπτύξει η USB, δίνουν πολλές ευκαιρίες και πραγματικά εύχομαι να συνεχίσει έτσι ακριβώς με τα ίδια πιστεύω, με τα ίδια values που έχει σαν φορέας και να συνεχίσει να δίνει και άλλες ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους νέους με τον ίδιο youth-friendly τρόπο τον οποίο έχουν όλοι όσοι απαρτίζουν αυτό το φορέα. Χρόνια πολλά USB από μένα και από τα πρόβατά μου. Corazón, dime tú por qué.